Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Του παρόντος κόσμου, πάρικι. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή της Πειραϊκής Εκκλησίας, είτε μέσω αναμεταδοτών είτε μέσω διαδικτύου, καλησπέρα σας. Πάρικι του παρόντος κόσμου και πάρει μαζί, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, για την τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Άγγελος Παπάς, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 η Δέσποινα Βροχίδου καταγράφει και απόψε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε επίσης και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info-papaki-pe με λατινικούς χαρακτήρες 912fm.com. Η αφορμή της απόψη για την συζήτηση στην απόψινή μας εκπομπή είναι ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Σμύρνη, συγγνώμη». Εμάς που έλκουμε την καταγωγή μας από τις αλυσμόνητες πατρίδες, από τη γη της Ιωνίας, πάντοτε τέτοιες εκδόσεις μας συγκινούν ιδιαίτερα. Μας συγκινούν ιδιαίτερα γιατί μας θυμίζουν αυτά που οι γονείς μας, οι παππούδες μας, μας έχουν διηγηθεί, αυτά που και εμείς με τις μελέτες μας, τις ιστορικές, έχουμε διαβάσει. Αυτά που πάντοτε είναι στο νου και στην ψυχή μας, γιατί για μας η γη της Ιωνίας, οι πατρίδες της γης της Ιωνίας δεν είναι χαμένες πατρίδες όπως λέγεται από κάποιους, αλλά είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες. Το βιβλίο λοιπόν του κυρίου Θεόδωρου Δεύτου με τίτλο «Σμύρνη, συγγνώμη» είναι ένα ταξίδι σε χρόνους και τόπους μεγάλων ανατροπών. Από τα αρώματα, ένα ταξίδι από τα αρώματα της Ανατολής έως τους προσφυγικούς καταβλισμούς της Κοκκινιάς και από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι μια ιστορία μέσα στην ιστορία. Μια διαδρομή στο άγνωστο που ξεκινά από δύο αδέρφια από το Κορδελιό όταν αυτά παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, ο Πέτρος που κυνηγά το όνειρο στη θάλασσα και η αδελφή του Ιευτέρπη που το αναζητά στη Σμύρνη, στην πόλη του πλούτου και του έρωτα, του πολιτισμού και της υψηλής αισθητικής. Στη γοητεία της αρχοντικής πολιτείας με τα ιδιαίτερα χρώματα και τις γεύσεις, με τους ήχους και τις μυρωδιές της. Στον ίδιο τόπο όμως, όπου και η μοίρα οργανώνει το δικό της σχέδιο που θα κλονίσει για πάντα τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων της Μικρασίας. Ένα μυθιστόρημα με τις πιο έντονες, τις πιο ελπιδοφόρες, αλλά και τις πιο ζωφερές στιγμές μιας πόλης που αγαπήθηκε, υμνήθηκε και εξακολουθεί να μας πονάει ακόμη. Όπως είπα και προηγουμένως, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το πιστόφυλλο του βιβλίου, είναι ένα μυθιστόρημα, μια ιστορία μέσα στην ιστορία. Και για αυτή την ιστορία μέσα στην ιστορία, για αυτό το μυθιστόρημα που έχει τίτλο «Σμύρνη, συγγνώμη», θα συζητήσουμε απόψε στην εκπομπή μας με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Θεόδωρο Δεύτο, ο οποίος είναι μαθηματικός και βέβαια έχει και πλούσιο, πέρα από την ιδιότητά του ως μαθηματικού και ως καθηγητού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει και το χάρισμα της συγγραφής και το λογοτεχνικό χάρισμα και το βιβλίο του «Σμύρνη, συγγνώμη» δεν είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο έχει γράψει. Έχει ένα πλούσιο έτσι βιογραφικό και συγγραφικό έργο και είναι απόψε λοιπόν καλεσμένο μας ο κύριος Δεύτος για να συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο. Και μαζί μας επίσης είναι και η φιλόλογος ιστορικός κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, προϊσταμένη του Δευτέρου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, που και με την ιδιότητα της φιλολόγου ιστορικού, αλλά και με την ιδιότητα του γόνου μικρασιατών, θα συζητήσουμε και μαζί της με αφορμή το βιβλίο. Κύριε Δεύτο, κυρία Παπαδοπούλου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλώς ήρθατε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλά.
Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Και κύριε Δέσποινα, να ξεκινήσουμε μαζί την κουβέντα. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή με σας είναι το εξής, ότι από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό σας, η καταγωγή σας είναι από την Ήπειρο. Ναι. Έψαξα να βρω ποια είναι η σχέση σας με την Μικρασία από πλευράς καταγωγής και δεν βρήκα κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, διαβάζοντας το βιβλίο, διαπιστώνω ότι όλα αυτά τα οποία παραθέτεται και τα γεγονότα, αλλά και οι διηγήσεις που παρουσιάζεται μέσα από το μυθιστόρημά σας, μέσα στο μυθιστόρημά σας, έχουν αντανακλούν πλήρως την πραγματικότητα, έτσι όπως ακριβώς εμείς την έχουμε γνωρίσει και εγώ και η κυρία Παπαδοπούλου, από τις διηγήσεις των γονιών μας, των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας και έτσι όπως την έχουμε διαβάσει. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου, και οφείλω να το τονίσω αυτό και να σας συγχαρώ για την επιτυχία, είναι η επιτυχία της πλοκής, της ιστορίας, των ιστορικών πραγματικών γεγονότων και του μυθιστορήματος. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε καταρχάς ποια ήταν η αφορμή για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την κυρία Παπαδοπούλου που είχε την καλοσύνη να είναι κοντά μας απόψε. Εγώ βέβαια δεν είμαι όντως Μικρασιάτης. Είμαι από την πλευρά του πατέρα μου βορειοϋπειρώτης στην καταγωγή. Επομένως τα θέματα των αλυσμών των πατρίδων με καίνε και εμένα όσο καίνε και εσάς. Και επειδή συναισθηματικά ακόμη δεν είμαι έτοιμος να γράψω κάτι για τη δικιά μου περιπέτεια, για τη δικιά μου αλυσμό την πατρίδα, έστρεψα το βλέμμα μου προς Ανατολάς και χαίρομαι που το προϊόν αυτής της δουλειάς μου έχει την απήχηση που έχει και σας αρέσει τόσο πολύ. Να πούμε ότι το βιβλίο έχει κυκλοφορηθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και να μας πει δύο λόγια, κυρία Παπαδοπούλου, έτσι να μας δώσει μια σύντομη περιγραφή της δομής και του περιεχομένου του βιβλίου. Όταν, κύριε Χαρατζόπουλε, όταν έπιασα στα χέρια για πρώτη φορά το βιβλίο του συναδέλφου του κύριου Δεύτου, πρώτα-πρώτα με συγκίνησε ο πρωτότυπος τίτλος «Σμύρνη συγγνώμη». Προσωποποιούμε την Σμύρνη, η οποία έχει καεί. Έχει καεί και έχει καταστραφεί από τα λάθη τα δικά μας, πρώτα απ' όλα, και από τις πολιτικές συμμαχίες και τις διάφορες πολιτικές των ευρωπαϊκών κυρίως δυνάμεων, των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Κατά δεύτερον, όταν άρχισα να διαβάζω αυτό το βιβλίο, άρχισα να έχω διάφορα συναισθήματα. Δηλαδή, άρχισε να μιλάει στις αισθήσεις μου, στην όρασή μου, διότι με έκανε να δω μέσα από τις γραμμές και από την πλοκή του την πατρίδα μου, τη Μικρασία, που δεν έχω δει με τα δικά μου μάτια, την έχω γνωρίσει μέσα από τα εισηγήσεις των γιαγιάδων και των παππούδων. Άρχισα να βλέπω και να τυφλώνομαι από τον εκτυφλωτικό ήλιο και το φως της Ιωνίας, με τον καταγάλανο ουρανό και την καταγάλανη θάλασσα, και να μυρίζω την αλμύρα της θάλασσας που έβρεχε τη Σμύρνη και το κορδελιό όπου διαπραγματεύεται την ιστορία του ο κύριος Δεύτος. Ο ένας από τους ήρωές του, ο ψαράς, όταν έριχνε τα δίχτυα του για να πιάσει τα ψάρια του στην ευλογημένη θάλασσα της πατρίδας, την πλούσια από πολλή ψαριά, με έκανε να νιώθω ότι είμαι μέσα στη βάρκα. Είναι τόσο παραστατικός που σε σημείο που δεν μπορεί να περιγραφεί. Επίσης θα ήθελα να σταθώ λίγο στην πλοκή που είπατε του ιστορικού αυτού μυθιστορήματος, διότι μέσα από το έργο του υπάρχουν αντιπρόσωποι όλων των κοινωνικών τάξεων της μικρασιατικής ζωής. Μέσα από την μυθιστορία του περιπλέκεται αριστοτεχνικά και η πλοκή του αριστοτεχνικά όλος αυτός ο κόσμος της καθημερινότητας αλλά και των όλων των τάξεων και των ιστορικών γεγονότων που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι έστω και μέσα από την καθημερινότητά τους. Η πλοκή εξελίσσεται συναρπαστικά, σε ταξιδεύει θαρρής στα σοκάκια της νεότερης και πιο τραγικής σελίδας μας. Θέλω να τονίσω για κάτι άλλο, μέσα από τις σειρές του μυθιστορήματος, τις προτάσεις ακόμα, τις παραγράφους και τις σελίδες του μυθιστορήματος, περιπατεί θαρρύς η κοινωνική
η πνευματική, καλλιτεχνική, θρησκευτική, πολιτική και οικονομική ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Μας καθιστά αυτόπτες και αυτίκους μαρτύρους, μάρτυρες. Βλέπει πραγματικά κανείς, και εγώ το διάβασα πρόσφατα το βιβλίο, βλέπει πραγματικά κανείς πώς οι άνθρωποι ζούσαν. Βλέπει τον πολιτισμό της Μύρνης, βλέπει τον πολιτισμό των ανθρώπων εκείνης της εποχής, τις προσδοκίες, τους πόθους, τα οράματά τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις μεταξύ τους, και μεταξύ των Ελλήνων, αλλά και μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, μεταξύ των Ελλήνων και των Αρμενίων, όλος ο πληθυσμός εκεί που ζούσε μαζί σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή της Μύρνης και των περιχώρων. Αλλά ταυτόχρονα βλέπει και πώς αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία και με βάση τα ιστορικά και γεγονότα και ό,τι συνέβη τότε, έφτασαν στην μητέρα πατρίδα, πώς τους αντιμετώπισαν και πώς προσπάθησαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω, κύριε Δεύτω, αν θέλετε κάτι να... Ναι, συμβιώσετε. Το βιβλίο πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε. Κάνει μια καταγραφή και της πολιτιστικής δραστηριότητας και της οικονομικής δραστηριότητας και των πολιτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα την περίοδο εκείνη. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι Σμυρνοί, διότι η Σμύρνη δεν ήταν ένα λιμάνι απλώς το οποίο, μέσω του οποίου μεταφέρονταν εμπορεύματα για την ενδοχώρα. Ήταν ένα λιμάνι που μαζί με τα εμπορεύματα ερχόταν και τα ρεύματα στη μουσική, στην τέχνη, στη ζωγραφική, στη μόδα, στην πολιτική ακόμα. Περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια, θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο διασκέδαναν οι Σμυρνοί, τα θέατρά τους, τις μεγάλες ταβέρνες στην περιοχή πήγαιναν και έτρωγαν τους εκλεκτούς μεζέδες τους, τα κουτούκια που διασκέδαζαν οι μερακλείδες. Και όπως είπαμε, περνάει και η πραγματική ιστορία μέσα από την πλοκή του μυθιστορήματος. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Και θα μας πείτε εσείς σε τι αναφέρεται αυτό το απόσπασμα και στη συνέχεια να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Με την ευκαιρία, το απόσπασμα αυτό είναι με την ευκαιρία της εισόδου του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη για πρώτη φορά σε 15 του Μάη του 18. Μάλιστα. Ας το ακούσουμε λοιπόν. Οι μέρες για τους Σμυρνιούς περνούσαν αργά, βασανιστικά, περιμένοντας τις αποφάσεις της συνδιάσκεψης που είχε ξεκινήσει από τα μέσα Γενάρη και που ακόμα και σήμερα, 13 του Μάη, δεν είχε φανεί καπνός. Καθώς λοιπόν η προσμονή έσπαγε κόκαλα και η αδρεναλίνη είχε χτυπήσει τα βάνη, συνέβη κάτι που έμελε να σηματοδοτήσει το μέλλον. Το πρωί, στις 14 Μαΐου, αποβιβάστηκε στη Σμύρνη απόσπασμα συμμαχικού στρατού, καταλαμβάνοντας τα οχυρά της πόλης. Οι Σμυρνοί ευνηδιάστηκαν, δεν ήξεραν πώς να ερμηνεύσουν το γεγονός. Άλλα περίμεναν αυτοί, άλλα ήλπιζαν, άλλα προσδοκούσαν αιώνες τώρα. Ο Πέτρος απογοητεύτηκε, έπεσε σε κατάθλιψη. Αποφάσισε να πάει στο σπίτι του συμπέθερου, του γιατρού Βυσαρίωνα. Ήθελε να ακούσει πώς έβλεπε εκείνος την κατάσταση, πώς την ερμήνευε. Είχε εμπιστοσύνη στην κρίση του, αλλά και στις πληροφορίες που αντλούσε ο γιατρός από φίλους του διπλωμάτες και άλλους κύκλους της μεγάλης πελατείας του. Χτύπησε την πόρτα του ιατρείου του, απάντηση δεν πήρε. Σε λίγο ξαναχτύπησε, αλλά μάταια. Ήταν φανερό ότι ο Βυσαρίων απουσίαζε. Πήρε το δρόμο της επιστροφής και καθώς έστριβε στην επόμενη γωνία, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βυσαρίωνα. «Συμπέθερε, πού είσαι? Ήρθα να σε δω να μιλήσουμε, κάθομαι σαν αναμένα κάρβουνα», του είπε ο Πέτρος. «Τα κάρβουνα μάλλον σβήσανε», του απάντησε εκείνος ενηγματικά. «Έλα, πάμε στο ιατρείο να τα πούμε». Αφού κάθισαν στις αναπαυτικές πολυθρόνες του ιατρείου, ο Βυσαρίων, που είχε καταλάβει βέβαια γιατί είχε ανησυχήσει τόσο πολύ ο Πέτρος, δεν τον ρώτησε τίποτα. Παραπήρε το λόγο για να του εξηγήσει. «Ξέρω, συμπέθερε, σε προβλημάτισε ο πρωινός ερχομός των ξένων. Όλους μας ανησύχησε, μας αναστάτωσε. Γι' αυτό πήγα σήμερα πρωί-πρωί στην Αγγλική Πρεσβεία να βρω τον φίλο μου τον πρόξενο, που είναι και πελάτης μου. Ήθελα να συζητήσω μαζί του όπως έκανα πολλές φορές στο παρελθόν. Δυστυχώς εισέπραξα μια περίεργη μυστικοπάθεια. Στόματα κλειστά. Δεν κατάφερα να την κάνω τη συζήτηση.
Απλώς χαιρετηθήκαμε και μου είπε αρκετά ευγενικά ότι είναι πολύ απασχολημένος και δεν έχει χρόνο να κουβεντιάσουμε. Το μόνο που μου πέταξε με νόημα όταν με ξεπροβόδιζε ήταν η φράση «Όλα πάνε πολύ καλά, μην ανησυχείς». Μου έσφιξε το χέρι και απομακρύνθηκε. Αλλά γίνεται να έχεις εμπιστοσύνη σε διπλωμάτες. Άλλα σου λένε και άλλα εννοούν. Αν τον ρωτήσεις αυτόν ποιο χρώμα του αρέσει, ξέρεις τι θα σου απαντήσει? Το απαλό. Για ποιους λοιπόν πάνε όλα καλά, δεν κατάλαβα. Τώρα δεν έχουμε παρά να κάνουμε λίγη υπομονή. Νομίζω ότι φτάσαμε στην τελική ευθεία. Σε ευχαριστώ, συμπέθερε. Ήθελε να ακούσω τη γνώμη σου, να δω πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα. Δεν σου κρύβω ότι ο ερχομός των ξένων στρατιωτών μου χάλασε τη διάθεση, είπε ο Πέτρος. Ψυχραιμία και υπομονή, του συνέστησε ο Βυσαρίων, καθώς τον συνόδευε ως την εξώπορτα. Ο Πέτρος έφτασε βαριεστημένος στο μαγαζί. Όρεξη για δουλειά δεν είχε και η Ευτέρπη, έτσι που τον έβλεπε σε αυτό το χάλι, τον έδιωξε να πάει σπίτι να ξεκουραστεί. Δεν ήθελε και παρακάλια ο Πέτρος, έφυγε ντουγρού για το σπίτι. Έφαγε και έπεσε ξερός για ύπνο. Τον ξύπνησαν φωνές ανθρώπων που έτρεχαν στον Καλντερίμι νωρίς το απόγευμα. Λίγο αργότερα, η μεγάλη καμπάνα της Αγίας Φωτεινής, αλλά και οι καμπάνες των άλλων εκκλησιών, άρχισαν να χτυπούν ασταμάτητα, με ήχους χαρούμενους, χαρμόσυνους, λες και είχαν ανοίξει ουρανοί. Τότε μόνο κατάλαβε ότι κάτι έτρεχε, κάτι πολύ σπουδαίο συνέβαινε. Σηκώθηκε και έτρεξε να δει από το παράθυρο στο ανώγειο. Κόσμος πολύς κατευθυνόταν χαρούμενος στην παραλία. Παιδιά έτρεχαν κρατώντας αλληνικές σημαίες. «Ω Θεέ μου, έχει γούστο! Δεν μπορώ να το πιστέψω!» Κατέβηκε γρήγορα κάτω. Η Μυρσίνη, η Ευτέρπη και τα παιδιά ήταν όλοι άφαντοι. Μέσα στην τρελή χαρά τους φαίνεται. Είχαν ξεχάσει να τον ξυπνήσουν. Και είχαν βγει και αυτοί και είχαν ξεχυθεί στους δρόμους. Να γευτούν τη γλυκιά γεύση της χαράς. Μιας χαράς αλλιώτικης. Μιας χαράς που αιώνες την προσδοκούσαν οι Ρωμιοί στη Σμύρνη και σε ολόκληρη τη Μικρασία. Βγήκε και εκείνο στο Καλντερίμι. «Τι πάθατε βρε παιδιά και τρέχετε σαλολαμένα?» «Έρχεται ο ελληνικός στρατός, Μπάρμπα. Αύριο θα είμαστε ελεύθεροι», του είπε ένας νεαρός που με τα χέρια του υψωμένα ανέμιζε την ελληνική σημαία και τρέχε σαν σύφουνας. Δεν πρόλαβε να ρωτήσει τίποτε άλλο. Μπήκε και αυτός ανάμεσα στο πλήθος ακολουθώντας το ρεύμα που έβγαζε στη θάλασσα. Κάποτε τα χρόνια μπορεί να περνάνε χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Κι άλλοτε αρκεί ένα λεπτό μόνο για να αλλάξει το σύμπαν, σκεφτόταν. Και η καρδιά του χτυπούσε περίεργα, ακανόνιστα, δυνατά και τα μάτια του έτρεχαν σαν βρύσες. Δεν έκλαιγε μόνο για εκείνον. Δεν έκλαιγε για τις γενιές που είχαν την τύχη να ζουν αυτές τις μεγαλειώδεις στιγμές. Έκλαιγε κυρίως για όλους εκείνους που δεν πρόλαβαν να δουν και να βιώσουν αυτή τη στιγμή. Που όλα τα χρόνια τους έζησαν μέσα στην καταπίεση, την καχυποψία και τη βαρβαρότητα στο πέρασμα των αιώνων. Ένα στόχο ζωής, ο βαθύς πόθος γενιών και γενιών, ένα όνειρο γινόταν επιτέλους χειροπιαστή πραγματικότητα. Ο Πέτρος ήταν ενθουσιασμένος. Τον πλημμύριζε ένα αλόκοτο συνέστημα. Ένα συνέστημα που σε κάνει να νιώθεις ανάλαφρος, που σε φουσκώνει και σαν αερόστατο σε σηκώνει ψηλά, πολύ ψηλά, και ατενίζεις όσα συμβαίνουν με ένα αίσθημα υπεροχής. «Για κοίτα να δεις πόσο γλυκόπικρη είναι η χυμή της ζωής», σκέφτηκε. Πραγματικά, πολύ θα ήθελε ο Πέτρος να ήταν ένα αερόστατο αυτές τις στιγμές, αυτές τις ώρες, να καμαρώνει από ψηλά όλες αυτές τις χιλιάδες, τις περήφανες, τις πυρπολημένες από την ελευθερία ψυχές που πανηγύριζαν, ανέμιζαν τις ελληνικές σημαίες. Θα ήθελε πολύ να μπορούσε να μετρήσει τους σφυγμούς κάθε Σμυρνιού, κάθε Σμυρνιάς, κάθε Αρμένη και Αρμένη σας τούτες τις ώρες. Τώρα οι καρδιές των Ρωμιών μπορούσαν να χτυπούν πιο δυνατά. Δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος να τις ακούσει, να τις αφουγκραστεί κανένας δυνάστης. Δεν μπορούσε κανείς να τις φοβήσει, να τις βλάψει. Αλήθεια, πού βρέθηκαν τόσες ελληνικές σημαίες μέσα σε λίγα λεπτά, ώστε η προκυμαία της Μύρνης να φαντάζει στα μάτια σου σαν γαλανόλευκο χαλί? Πόσα μπαούλα άραγε είχαν ανοίξει, πόσες αραχνιασμένες αποθήκες, πόσες κρύπτες αποκαλύφθηκαν. Τι υπέροχες στιγμές,
Τι ευτυχισμένες στιγμές. Αλήθεια, πώς η Ελλάδα βαστάει τούτος ο τόπος. Δεν χρειάστηκε παρά μόνο μια στιγμή, μόνο μια λέξη. Έρχονται. Για να γίνει όλος τούτος ο χαμός, όλος τούτος ο χαλασμός. Να εξωτερικευτούν οι επιτόσους αιώνες μύχοι πόθη των Ελλήνων. Να πάρουν σάρκα και οστά τα άπιαστα όνειρά τους. Να φανεί η ορμή και τα πραγματικά αισθήματα χιλιάδων Ρωμιών. Πήραγε και πήραγε στη φωνή. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640, αγαπητές οι ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με αφορμή την συζήτησή μας στο πλαίσιο της οπτικής εκπομπής, που είναι με βάση το βιβλίο του κυρίου Θεόδωρου Δεύτου, Σμύρνη Συγγνώμη, το οποίο έχει κυκλοφορηθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι μαζί μας ο συγγραφέας, ο κύριος Δέχτος, και η φιλόλογος ιστορικός, κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, με τους οποίους ήδη έχουμε ξεκινήσει μια πρώτη παρουσίαση του βιβλίου και ήδη έχουμε ακούσει και ένα πρώτο απόσπασμα από το βιβλίο αυτό, που το οποίο, όπως είπαμε, είναι η ιστορία, μια ιστορία μέσα στην ιστορία. Ένα μυθιστόρημα όπου αναφέρεται σε ανθρώπους που γεννήθηκαν, έζησαν στην Σμύρνη και πέρασαν όλη την περιπέτεια της τραγωδίας και της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού και έφτασαν στην περίοδο μετά το 1922, μετά την μικρασιατική καταστροφή, στην μητέρα Ελλάδα και έτυχαν τις αντιμετώπισεις που έτυχαν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, που όσοι έχουμε μελετήσει τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου, γνωρίζουμε πολύ καλά, και όπως επίσης τη γνωρίζουμε και από τις διηγήσεις των δικών μας ανθρώπων. Η οποία δεν ήταν πολύ καλή, πρέπει να πούμε. Ακριβώς, ναι. Και νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έκανε το ίδιο λάθος και με τους βορειοπυρώτες που ήρθανε το 1990, που άνοιξαν τα σύνορα. Mm-hmm. Γιατί εγώ θα σας περιγράψω μία προσωπική ιστορία. Όταν το 1985 πήγα για πρώτη φορά στο χωριό του πατέρα μου, με πήραν συγγενείς και πήγαμε στην Αυλώνα της Βορείου Ήπειρου, όπου έμενε μια ξαδέρφη μου, πρώτη ξαδέρφη μου. Εκεί λοιπόν με πήρε αυτή η ξαδέρφη και με πήγε στην κρεβδοκάμαρά της, έβγαλε κάτι κουτιά, άνοιξε ένα από αυτά, έβγαλε κάτι σε μέντρα, πεζομάντιλα κλπ. Και κάτω είχε την ελληνική σημαία και μέσα τυλιγμένη μια εικόνα του Αγίου Κοσμά.
Αυτούς λοιπόν τους Έλληνες, όταν ήρθαν στην μητέρα Ελλάδα, τους αποκαλέσαμε Αλβανούς. Όπως και τους Μικρασιάτες, τους είπαμε Τουρκόσπορους. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω δεν περιποιεί τιμή αυτό για την ελληνική κοινωνία αυτή. Είναι μια ρατσιστική νοοτροπία και αντίληψη, κυρίως για τους δικούς μας ανθρώπους, έτσι. Για τους αυτούς που στις φλέβες τους ρέει ελληνικό αίμα. Και βέβαια να υπολογίσει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι μιας ιδιαίτερης, έτσι, ιδιαίτερα υψηλού πολιτιστικού επίπεδου, και μέσα στο βιβλίο σας αφήνεται να φανεί αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια κουλτούρα, σαφώς, μια παράδοση, είχαν γνώσεις και από την κλασική μουσική, υπήρχαν θέατρα στη Σμύρνη που πηγαίναν πολύ συχνά, γινόντουσαν συναυλίες, και αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια πολιτιστική παράδοση και μια πλούσια πολιτιστική παράδοση. Και να πούμε κάτι, μέσα στην καταστροφή και μέσα στην συμφορά που επήλθε, αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον πολιτισμό τον έφεραν εδώ και εμπόλιασαν την ελληνική κοινωνία, η οποία σε σχέση με τη δικιά τους κουλτούρα υπολοιπόταν την περίοδο εκείνη. Και είναι γνωστό ότι άνθρωποι ιδιαιτέρως αξιόλογοι μπόλιασαν στα ελληνικά γράμματα και στη μουσική και σε όλες τις τέχνες, και νομίζω προσέφεραν ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο, το οποίο βοήθησε την ελληνική κοινωνία να σηκωθεί λίγο ψηλότερα. Και όχι μόνο, κύριε Παπαδοπούλου, πολιτιστικό έργο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι με τις γνώσεις και την επαγγελματική τους κατάρτιση και την επιστημονική τους κατάρτιση που διέθεταν, μπόλιασαν την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Βεβαίως, αποτέλεσαν φτηνά εργατικά χέρια, όπως καλή ώρα και τώρα. Αυτό που προηγουμένως είπε ο κύριος Δεύτος είναι πραγματικότητα, ότι οι βορειοϋπηρώτες που ήρθαν, οι αδελφοί βορειοϋπηρώτες στην Ελλάδα, αποτέλεσαν και αυτοί φτηνά εργατικά χέρια. Οι Μικρασιάτες έφεραν τότε και μεταφύτευσαν πολλά καινούργια στοιχεία στην ελληνική ζωή. Αν πάρουμε από τις καλλιέργειες, νέες καλλιέργειες που ευδοκιμούσαν στη Μικρά Ασία, τόνωσαν με τις γνώσεις τους όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού βίου, στελέχωσαν πανεπιστήμια, εταιρείες, δημιούργησαν εταιρείες, έκαναν βιομηχανίες, τα σχολιά μας, έγιναν επιστήμονες, τεχνίτες και άξιοι εργάτες του βιοπορισμού, που επαναλαμβάνω, με την τεχνογνωσία τους και τα φτηνά τους εργατικά χέρια σήκωσαν την Ελλάδα. Και θέλω να σημειώσω εδώ ότι οι Μικρασιάτες, οι πρόσφυγες 1922, συντέλεσαν και στη μεταστροφή της ελληνικής κοινωνίας στο εξής, στο να βγει η γυναίκα στην αγορά εργασίας. Βέβαια, οι Μικρασιάτισσες ούτε στα πιο φρικτά τους, στους πιο φρικτούς τους εφιάλτες, δεν πίστευαν ότι θα δουλέψουν οι ίδιες. Αλλά όταν ήρθαν εδώ εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες χωρίς άνδρες μέλη τους, χωρίς πατέρα, αδελφό, σύζυγο, θείο, εξάδελφο, διότι είτε τους είχαν σφαγιάσει οι Τούρκοι, είτε τους είχαν πάρει στα τάγματα εργασίας εχμαλώτους, αυτές οι γυναίκες έπρεπε να επιβιώσουν. Αυτές βέβαια ήταν τα μεγαλύτερα θύματα εκείνης της περίοδου, διότι αποτέλεσαν ακόμη πιο εκμεταλλεύσιμη πηγή και έπαιρναν ελάχιστα ψυχία για να μπορέσουν στα εργοστάσια μέσα, που κατά δεκάδες δούλευαν, η φαντουργία, καπνεργοστάσια και κάθε είδους εργοστάσια, για να επιβιώσουν. Κύριε Δεύτο, να έρθουμε πανέ. Συμπληρωματικά, ιδιαίτερα οι γυναίκες, οι Μικρασιάτισσες, αντιμετωπίστηκαν ρατσιστικά. Τις είπαν παστρικές, διότι ήταν γυναίκες οι οποίες προέρχονται, ήταν λουσάτες, ήταν όμορφες, περιποιούνταν τον εαυτό τους. Κάτι που η ελληνική κοινωνία, ναι, λούσονταν, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μαζί με αυτό που είπε η κυρία Παπαδοπούλου, ότι αναγκάστηκαν να βγουν στη δουλειά, μπόλιασαν την ελληνική κοινωνία πραγματικά και σε πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γνώσεων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν τέχνες, ήξεραν μουσική, γράμματα κτλ. Και βοήθησαν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία ώστε να σταθεί στα πόδια της μετά από ένα μακρύ πολύχρονο πόλεμο. Να πάμε όμως, να σας πάω λίγο πίσω, γιατί ξεπεράσαμε τώρα το 1922 και φτάσαμε ήδη στον ερχομό των Μικρασιατών στην μητέρα Ελλάδα. Να πάμε όμως λίγο πίσω στα γεγονότα πριν το 1922, γιατί ένα κεντρικό κομμάτι, νομίζω, του βιβλίου σας, κύριε Δεύτο, ασχολείται με αυτή την περίοδο. Πώς οι Έλληνες
βίωσαν τις ελπίδες που ήρθαν από τη συνθήκη των Σευρών και πώς τελικά απογοητεύτηκαν μετά όταν είδαν ότι σπάει το ελληνικό μέτωπο της Μικρασίας, όταν από λάθη και πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών αρχίζει ο τουρκικός στρατός να παίρνει το πάνω χέρι, θα λέγαμε, και να κάνει αυτά που έκανε, και πώς φτάσαμε τελικά στο 1922. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές επιστολές που αναφέρεται, παρουσιάζεται μέσα στο βιβλίο, που θα τις ακούσουμε, να τις διαβάζει ο συνεργάτης εδώ της Πυριακής Εκκλησίας, ο Γιώργος Ομπάρλας, και να πούμε προηγουμένως ότι το απόσπασμα που διαβάστηκε πριν από το μουσικό διάλειμμα το διάβασε η Μαρία Τσιμούρη Χαρατζοπούλου, οι οποίες δείχνουν ακριβώς αυτή την εικόνα και αυτά τα αισθήματα των Ελλήνων που πολέμησαν με τον ελληνικό στρατό στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Λίγο να μας πείτε όμως δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, και να ακούσουμε... Είναι φανερό ότι οι σύμμαχοι μας έστειλαν εκεί όχι γιατί μας αγαπούσαν, μας έστειλαν εκεί για να εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα και κυρίως το πετρέλαιο της Μοσούλης, της Μεσοποταμίας κτλ. Και τα στενά, να εξασφαλίσουν και τα στενά. Όταν ο ελληνικός στρατός πήγε τόσο καλά στις μάχες και αυτοί εξασφάλισαν τα συγκεκριμένα συμφέροντα, από ένα σημείο και μετά είδαν ότι αυτή η εκστρατεία ήταν για αυτούς ενδεχομένως ασύμφορη, ή ότι η Ελλάδα γινόταν πάρα πολύ μεγάλη και ενδεχομένως στο μέλλον θα τους δημιουργούσε κάποια άλλα προβλήματα. Τα βρήκαν, εν πάση περιπτώσει, κάτω το τραπέζι με τον Κεμάλ, και σιγά σιγά άρχισαν να αποτραβιώνται από τις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι γνωστό ότι οι Γάλλοι φύγαν από την Κιλικία και αφήσαν περίπου 50 αεροπλάνα, τα οποία τα χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι εναντίον του ελληνικού στρατού, όπως συνέβη και στην Κύπρο το 1974, που οι Εγγλέζοι βομβαρδίζανε την Νότια Κύπρο. Οι Ιταλοί επίσης έφυγαν από τα παράλια και άφησαν πολλά πολεμοφόδια στους Τούρκους. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιήθηκε ο ελληνικός στρατός εκεί με έναν τρόπο εντελώς απαράδεκτο. Γι' αυτό συνηθίζω να λέω ότι επειδή συνεχώς μιλάμε για συμμάχους και φίλους, αυτό να το βάζουμε εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί στην πολιτική και κυρίως στην εξωτερική πολιτική υπάρχουν μόνο εθνικά στρατηγικά συμφέροντα και δεν υπάρχουν συμμαχίες και φιλίες. Φιλίες υπάρχουν όταν τα εθνικά στρατηγικά συμφέροντα συμπίπτουν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να κοιτάει το δικό του συμφέρον και μόνο. Να ακούσουμε όμως την πρώτη επιστολή που όπως αναφέρεται μέσα στη διήγηση είναι του γιου της οικογένειας του Ιάσονα, ο οποίος πήγε θελοντής να συνδράμει τον ελληνικό στρατό. Κιουτάχια, 19 Ιουλίου 1921. Σεβαστοί μου γονείς, αγαπημένα μου αδέρφια, σας γράφω πρώτον για να μην ανησυχείτε για την υγεία μου, και δεύτερον και σπουδαιότερο για να σας πω ότι μετά από μια σφοδρή μάχη πήραμε χθες την Κιουτάχια, αφού κάναμε τους τουρκαλάδες σκόνη, και τώρα θα ξεκινήσουμε για το Εσκί Σεχίρ. Το ηθικό όλων μας είναι στα ύψη. Αντίπαλός μας δεν είναι οι Τούρκοι, αλλά οι πολύ ζέστοι και οι μεγάλες αποστάσεις που περπατάμε φορτωμένοι με τα απαραίτητα. Πέρασε το πρωί και ο αρχιστράτηγος Παπούλας για να σε ψυχώσει και να μας επιθεωρήσει. Ήρθα για να σε ψυχώσω, μας είπε, αλλά εγώ πήρα δύναμη αντί να δώσω. Μπράβο σας, η Ελλάδα σας ευγνωμονεί. Η μόνη μας έννοια είναι οι τσέτες που κυκλοφορούν τη νύχτα και προκαλούν φθορές στα μετόπιστεν με στόχο να εμπαδίσουν τον εφοδιασμό και να καταστρέψουν τα μηχανοκίνητα. Να είστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε και να μην ανησυχείτε για μένα. Προσέχω πολύ. Να δώσετε πολλά φιλιά σε όλους και ειδικά στο Βυσαρίωνα που μου λείπει περισσότερο από όλους. Σας παρακαλώ να μου στείλετε μια φωτογραφία του. Σας φιλώ όλους, Ιάσον Νικολαίδης. Αυτή είναι, κύριε Δεύτω, η αισιόδοξη εκδοχή. Έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν η αρχή της εκστρατείας. Η πρώτη φάση όπου ο ελληνικός στρατός προέλαβνε. Υπάρχει βέβαια και μια μεταγενέστερη, στην οποία ο ίδιος στρατιώτης περιγράφει τα πράγματα με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα. Ας ακούσουμε όμως και την δεύτερη επιστολή για να σχηματίσουμε μια έτσι ολοκληρωμένη εικόνα και από τις δύο, το περιεχόμενο και των δύο επιστολών. Εσκί Σεχίρ, 18 Μαΐου 1922. Αγαπημένοι μου γονείς, σας γράφω για να μην ανησυχείτε και γιατί δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω.
Ήρθα εδώ, έδωσα σκληρές μάχες, γιατί πίστευα ότι υπηρετώ την πατρίδα και τη μεγάλη ιδέα. Με την εικόνα που βλέπω κάθε μέρα, αισθάνομαι ότι η πατρίδα μάλλον δεν υπάρχει για μας. Όσο για τη μεγάλη ιδέα, θα μείνει στο ράφι, για να την εκπληρώσουν κάποιοι άλλοι, ίσως κάποτε στο μέλλον. Εδώ τώρα πια οι καυγάδες μεταξύ στρατιωτών και αξιωματικών, όπως και οι ειρωνίες των στρατιωτών προς αυτούς, είναι συνεχείς. Οι λιποταξίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο εφοδιασμός σε τρόφιμα είναι ελεηνός. Μας έχει θερήσει η πείνα. Μας ταΐζουν ολορέγγες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι σάπιες. Η πειθαρχία που κάποτε ήταν σιδηρά, τώρα είναι ανύπαρκτη. Ελπίζω όλα αυτά να μην τα μαθαίνουν οι Τούρκοι, γιατί αλλιώς ένα φού να μας κάνουν θα μας ρίξουν στη θάλασσα. Το ηθικό όλων μας βρίσκεται στον αδύρ. Όλοι αισθάνονται κουρασμένοι, αλλά κυρίως εγκαταλελειμμένοι, χωρίς ηγεσία, χωρίς καθοδήγηση και μάλλον χωρίς ελπίδα. Ήρθα για να γυρίσω νικητής. Τώρα πια δεν ξέρω καν αν θα γυρίσω. Όμως αυτό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Αξία έχει ότι έκανα το καθήκον μου προς την πατρίδα. Πολέμησα για τις ιδέες μου. Και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, εγώ θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Ελπίζω να έκαναν όλοι το ίδιο και να μπορέσουν κάποτε να δουν την πραγματικότητα κατάματα, να αναμετρηθούν με την ιστορία κατά πρόσωπο. Αν δεν καταφέρω να γυρίσω, μην κλάψετε για μένα. Να κλάψετε για την πατρίδα, να κλάψετε για το έθνος των Ελλήνων, που δεν έμαθε να κοιτάει μακριά και να είναι μια γροθιά όταν το απαιτούν οι καιροί. Ένα μόνο θέλω από όλους σας. Ένα μόνο απαιτώ. Θέλω να είσαστε υπερήφανοι για μένα. Θέλω να ξέρετε ότι προσπάθησα πάντα να κάνω το καλύτερο για αυτή την πατρίδα. Θέλω να ξέρετε ότι λάτρεψα αυτή την πατρίδα και τη μεγάλη ιδέα. Σας φιλώ όλους γλυκά. Ζήτω η μικρασία μας. Ζήτω η Ελλάδα. Ο ρομαντικός γιος σας, Ιάσονας Νικολαίδης. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση info@p912fm.com. Συζητούμε απόψε στο πλαίσιο της εκπομπής μας με αφορμή το βιβλίο του κυρίου Θεόδωρου Δεύτου «Σμύρνη, συγγνώμη», ένα βιβλίο των εκδόσεων Καστανιώτη. Ένα βιβλίο το οποίο είναι μια ιστορία μέσα στην ιστορία, μια διαδρομή που ξεκινά από την Σμύρνη
και φτάνει μέχρι την μητέρα Ελλάδα και διατρέχει αυτή η διαδρομή όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν το 1922 και που ακολούθησαν το 1922. Στις επιστολές κύριε Δεύτο και κυρία Παπαδοπούλου που ακούσαμε πριν από λίγο και οι οποίες είναι χαρακτηριστικές, παρόλο ότι είναι μέσα στο πλαίσιο του, του μυθιστορήματος, νομίζω ότι ένας στρατιώτης ο οποίος πήγε εθελοντής και πολέμησε με τον ελληνικό στρατό, ένας μικρασιάτης στρατιώτης ο οποίος πολέμησε ως εθελοντής με τον ελληνικό στρατό, κάπως έτσι τα έγραφε τις επιστολές και κάπως έτσι τα εξέφραζε τα συναισθήματά του, τις ελπίδες του καταρχάς και τις προσδοκίες του και την πικρία του στη συνέχεια. Να έρθουμε όμως να δούμε, κύριε, να μας πείτε, κύριε Δεύτερο, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, η καταγωγή σας δεν είναι μικρασιάτικη, παρόλα αυτά όμως έχετε καταφέρει, και το επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, με πολύ μεγάλη πιστότητα και ακρίβεια να μεταφέρετε τα γεγονότα σαν να τα έχετε ζήσει κι εσείς ο ίδιος ή σαν να τα έχετε ακούσει από διηγήσεις μικρασιατών. Να μας πείτε όμως ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να γράψετε αυτό το βιβλίο και να διηγηθείτε αυτή την ιστορία σήμερα που έχουν συμπληρωθεί 90 χρόνια περίπου από την μικρασιατική τραγωδία. Θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζει ιστορία, είμαι ένας ενεργός πολίτης, με βασανίζουν ορισμένα πράγματα και θέλω στο βαθμό που μπορώ να επηρεάσω, όσο μπορεί να επηρεάσει ένα βιβλίο, να περάσω κάποια μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι μας έχουν βλάψει στο παρελθόν και επειδή δεν διορθωθήκαμε μας έβλεψαν και στη συνέχεια και ελπίζω να μας ξαναβλάψουν. Ποια είναι αυτά τα θέματα? Καταρχάς με τρομάζει η λύθη που κερνάει ο χρόνος. Θέλω, επειδή οξύ μου βασική είναι να μην ξεχάσουμε. Λαοί οι οποίοι ξεχνούν εύκολα θεωρώ ότι δεν έχουν μέλλον. Ήμουν πρόσφατα στην Κύπρο για μια σειρά από παρουσιάσεις και σε μια αντίστοιχη συνέντευξη εκεί στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου τους είπα ότι εγώ έρχομαι στην Κύπρο, γιατί είναι η γυναίκα μου Κύπρια και πηγαίνω κάθε χρόνο, έρχομαι στην Κύπρο 25 χρόνια και έβλεπα μέχρι και πριν λίγα χρόνια κυριαρχούσε παντού το σύνθημα «Δεν ξεχνώ». Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπω και ανησυχώ. Βλέπω τις προσπάθειες που γίνονται για τις αλλαγές των σχολικών βιβλίων με την ιστορία αυτή με την κυρία Ρεπούση, με τον συνωστισμό στη Σμύρνη και ανησυχώ. Βλέπω ότι και στην Κύπρο γίνονται αντίστοιχες διαδικασίες για την αλλαγή των σχολικών βιβλίων στην κατεύθυνση ότι να μην προκαλούμε τους φίλους μας, να αλλοιάνουμε όλες τις επιφάνειες, να στρογγυλέψουμε όλες τις γωνίες. Εγώ δεν είμαι εθνικιστής, το δηλώνω καθαρά, αλλά πρέπει να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή. Ένα θέμα λοιπόν βασικό για το οποίο γράφει το βιβλίο είναι να μην επέλθει η λύθη. Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουμε νομίζω εμείς οι Έλληνες και είναι γονιδιακό, έχω την εντύπωση, είναι ότι διχαζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Φανατιζόμαστε πάρα πολύ εύκολα, παρασυρώμαστε πάρα πολύ εύκολα από συμμάχους και φίλους και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Και ένα τρίτο θέμα βασικό που άρτεται της πολιτικής είναι ότι μας ταλανίζει αυτή η έννοια του πολιτικού κόστους. Δεν παίρνουμε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις το χρόνο που πρέπει. Και όταν στην πολιτική δεν παίρνεις τις αποφάσεις το χρόνο που πρέπει και τις παίρνεις σε χρόνους μεταγενέστερους, τα αποτελέσματα είναι πολύ χειρότερα από ότι αν είχαν ληφθεί οι αποφάσεις το σωστό χρόνο. Αυτοί οι τρεις λόγοι είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους έγραψα το βιβλίο. Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Δεύτος πολύ σωστά μίλησε για μνήμη και για λύθη. Σήμερα έχουν περάσει πάνω από 86 χρόνια από το 1922, από την τραγωδία αυτή του μικρασιατικού ελληνισμού. Κάποιοι μιλούν για γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού και όντως είναι γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού. Κάποιοι δεν το θέλουν έτσι. Όπως είπε προηγουμένως, στην προσπάθεια που πήγε να περάσει μέσα το βιβλίο της ιστορίας έκτης δημοτικού, η οποία ευτυχώς δεν έχει περάσει, δεν πέρασε, χάρη βέβαια και στις αντιδράσεις και μικρασιατών αλλά και ανθρώπων που γνωρίζουν ιστορία και θέλουν να διδάσκεται η πραγματική ιστορία και όχι η ιστορία η οποία κάνει συμβιβασμούς για τον α ή β λόγο. Σήμερα λοιπόν διατηρείται η μνήμη και πώς διατηρείται η μνήμη? Θα σας πω. Πρώτα η ιστορία που κάνει συμβιβασμούς δεν είναι ιστορία. Η ιστορία είναι η κανονική καταγραφή των ανθρωπίνων πράξεων,
αυτή είναι η επιστήμη της ιστορίας, και μετά είναι όπως την γράφουν οι άνθρωποι την ώρα που ζουν. Επίσης, ιστορία είναι η συγγραφή αυτών των γεγονότων, των πράξεων και των γεγονότων των ανθρώπων, από κάποιους ιστορικούς μεταγενέστερης εποχής. Άρα λοιπόν εδώ δεν χωράει η φαλκίδευση και η παραχάραξη. Πιστεύω ότι είναι έγκλημα ολέθριο όταν ένας λαός δεν διδάσκει στους νέους του την πραγματική ιστορία. Όχι επειδή πρέπει να μνησικακούμε ή να εκδικηθούμε. Μακριά από μας τέτοιου είδους σκέψεις ή αποφάσεις. Αλλά όποιος είναι αγνώμων, όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία, στρέφεται εναντίον του. Τα γεγονότα επαναλαμβάνουν με άλλη μορφή, διότι αλλάζουν οι κοινωνίες, αλλά αλίμονο αν μεγαλώσουμε τα παιδιά μας τυφλά, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Πιστεύω ότι πρέπει να τους μεταδώσουμε την αλήθεια και εμείς να τα οδηγήσουμε να ακολουθήσουν το δρόμο της ειρήνης και της δημιουργικής πρόοδου, διότι μέσα από όλες αυτές τις καταστροφές και τους πολέμους που έχει υποστεί η ελληνική πατρίδα, όταν τους τα δείξουμε αυτά, αυτόματα τους διδάσκουμε τι κακό είναι ο πόλεμος, ο οποίος καταστρέφει σε ένα δευτερόλεπτο ό,τι έκτισε η σοφία και τα χέρια του ανθρώπου σε αιώνες. Λοιπόν, άρα πρέπει να γνωρίζουμε. Όσον αφορά για το θέμα της γενοκτονίας, είναι γενοκτονία η εξολόθρευση του μικρασιατικού ελληνισμού, και μέσα στο μικρασιατικό ελληνισμό μιλώ για την ευρύτερη περιοχή, τον Πόντο, τη Μικρασία, Καπαδοκία, Θράκη κτλ. Διότι βάσει των δεδομένων για γενοκτονία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουμε τα περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για μνήμη και για λύθη και για διδασκαλία της ιστορίας στις νεότερες γενιές, εγώ θα πρότεινα αυτό το βιβλίο του κυρίου Δεύτου, και δεν είναι υπερβολή αυτό το βιβλίο, με τίτλο «Σμύρνη, συγγνώμη», που έχει κυκλοφορηθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, σαν διδασκαλία της ιστορίας σε νέα παιδιά. Κανείς μπορεί να το διαβάσει πολύ ευχάριστα σαν διήγημα. Δεν χρειάζονται περισσότερες από 2 μέρες να το διαβάσει ολόκληρο κανείς, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσει και πολύ σημαντικές και βασικές ιστορικές γνώσεις για αυτή την περίοδο. Μου λέγατε προηγουμένως, κύριε Δεύτο, ότι ένας δάσκαλος από την Ίσυρο σας είπε ότι θα διαλέξει, ναι, κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό. Αυτό είναι μια καλή πρόταση για τους δασκάλους. Για να το διδάξει τα παιδιά για το δημοτικού. Ακριβώς. Σαν μάθημα ιστορίας. Και πράγματι μπορεί κανείς να πάρει πολλές διηγήσεις από αυτό το βιβλίο για να το διαβάσει. Και βέβαια να πούμε ότι το βιβλίο αυτό συνοδεύεται και από έναν ψηφιακό δίσκο με τραγούδια της Μικράς Ασίας. Δυστυχώς λόγω του περιορισμένου χρόνου της εκπομπής και των όσων θα θέλαμε να πούμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, και θα θέλαμε να ακουστούν και αποσπάσματα από το βιβλίο, αλλά και να μιλήσουν και οι καλεσμένοι μας, δεν είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε περισσότερα κομμάτια. Όμως όποιος πάρει το βιβλίο θα έχει την ευκαιρία να ακούσει και αυθεντικές εκτελέσεις μικρασιάτικων τραγουδιών και τραγουδιών της Σμύρνης, και από πραγματικά αυθεντικούς εκτελεστές και τραγουδιστές. Ναι, θεωρώ ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι τελικά συμπεριέλαβα στο βιβλίο αυτό ένα CD με παραδοσιακά σμυρναίκα τραγούδια, γιατί θέλησα να μεταφέρω εκτός από τις γεύσεις, τα χρώματα, τα αρώματα και τους ήχους της Μικρασίας. Και νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά, και γι' αυτό άλλωστε πηγαίνει τόσο καλά και κυκλοφοριακά, γιατί το βιβλίο βρίσκεται στον 4ο μήνα του και έχει ξεπεράσει 5.500 πωλήσεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και οι κριτικές επίσης οι οποίες παίρνει είναι εξαιρετικές. Συγχαρητήρια λοιπόν, κύριε Δεύτο, για αυτή την προσπάθειά σας, και να σας δίνει ο δύναμη ο Θεός να γράφετε έτσι όμορφα και ουσιαστικά και τα επόμενά σας βιβλία, που φαντάζομαι ότι θα σταματήσετε σε αυτό, θα ακολουθήσουν και άλλα και θα μας δώσετε και άλλα δείγματα του λογοτεχνικού σας και συγγραφικού σας ταλέντου. Θα ήθελα μια τελευταία λέξη και από την κυρία Παδοπούλου και από τον κύριο Δεύτο, για να κλείσουμε με τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, που θα μας τις διαβάσει ο Γιώργος ο Μπάρλας,
και που νομίζω ότι εκεί κλείνονται όλα τα μηνύματα του βιβλίου και κλείνεται και η απάντηση, περιέχεται και η απάντηση για το ποιος είναι ο λόγος που ο συγγραφέας επέλεξε το συγκεκριμένο τίτλο, Σμύρνη, συγγνώμη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα τετράστιχο του Παλαμά αφιερωμένο στη Σμύρνη και να ευχηθώ στους φίλους ακροατές καλό Πάσχα. Βασιλοπούλα, ατίμητο ρουμπίνι στην Ανατολή και στο Αιγαίο πρώτη. Ποιο όνομα προσφυλέστερο από το όνομα της Σμύρνης, τόσο καλύφθογο και τόσο μοσχομυρισμένο. Κύριε Παπαδοπούλου. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Δεύτος έχει χαρίσει στην ελληνική λογοτεχνία ένα ακόμη δείγμα άριστης ποιότητας λογοτεχνίας, γλώσσας, σύνταξης, κατανοητό και ζωντανό μέσα από τους διαλόγους και τις εικόνες του. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο για τα παιδιά μας, τα οποία έχουν ξεχάσει να διαβάζουν σωστά βιβλία, σωστά γραμμένα βιβλία, και όπως γνωρίζετε αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σκέψης και διατύπωσης των απόψεών μας. Επίσης, τον ευχαριστούμε εμείς οι Μικρασιάτες, διότι έσκυψε απάνω σε αυτήν την πληγωμένη ιστορία. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε για να κάνουμε μνημόσυνο, ούτε για να κλάψουμε, αλλά γιατί πρέπει να παραδώσουμε στη μνήμη των νεωτέρων, όλων των γενιών των Ελλήνων, την πραγματική ιστορία, όπως ακριβώς βιώθηκε. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλες και όλους και να ευχαριστήσω και πάλι τον συνάδελφο, τον κύριο Δεύτο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο σας, και εσάς κύριε Δεύτο και εσάς κυρία Παπαδοπούλου, για την ευκαιρία που μας δώσατε απόψε στο πλαίσιο της εκπομπής να σας ακούσουμε. Ιδιαίτερα τον κύριο Δεύτο για το βιβλίο το οποίο μας χάρισε. Να ευχαριστήσω επίσης την Μαρία Τσιμούρη Χαρατζοπούλου και τον Γιώργο Μπάρλα που διάβασαν αποσπάσματα του βιβλίου. Τον Άγγελο Παπά που είχε την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και την Δέσποινα Βροχίδου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα κλείσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, με τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, όπου είναι μια διήγηση όλων των γεγονότων του τι συνέβη το 1922 και μετέπειτα στην Μικρασία. Εκεί η ιστορία αυτή, η διήγηση αυτή γίνεται στις παράγκες της παλιάς Κοκκινιάς, εκεί που κατέληξαν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ταλαιπωρημένοι και εξουθενωμένοι μετά από την τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού, εκεί που προσπάθησαν να ξαναπάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να επιβιώσουν. Να πω κάτι πριν κλείσουμε. Ο κύριος Δεύτος σημειώνει και άλλη μία πτυχή πραγματική της ζωής των προσφύγων στους καταβλισμούς και στους συνοικισμούς, όχι μόνο της Νέας Κοκκινιάς, αλλά όλων των προσφυγικών συνοικισμών. Πολλοί από αυτούς που επιβίωσαν από τη λέλαπα της καταστροφής πέθαναν εδώ από μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες λόγω της κακής ποιότητας ζωής, της ανυπαρξίας έργων υποδομής, αποχετεύσεων, νερού κτλ. Όπως είναι το τράχωμα, ο τύφος, ο δάγκιος, ακόμη όμως, ακόμη και η σχιζοφρένεια μετά από όλα που είχαν υποστεί. Έφυγαν από μια οργανωμένη ζωή, έζησαν σε παράγκες και δεν υπήρχε κανένας να σταθεί δίπλα του να τους βοηθήσει. Στάθηκαν μόνοι τους με την πίστη στο Θεό. Να επαναλάβω ότι σε αυτές τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου κρύβεται όλο το νόημα του βιβλίου. Ας ακούσουμε και ας κλείσουμε με αυτό, μαζί με τις ευχές μας για καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Η ατμόσφαιρα στη μικρή παράγκα άλλαξε. Έγινε πιο χαρούμενη, πιο αισιόδοξη. Έγινε γιορτινή. Έτσι βρήκε την ευκαιρία ο μικρός Βυσαρίωνας, που συχνά πυκνά πίεζε τους παππούδες του να του πούν την ιστορία της καταστροφής από την αρχή και όχι αποσπασματικά, όπως συνήθως συνέβαινε, να τους πείσει να του κάνουν επιτέλους αυτή τη χάρη. Είχε τη φιλομάθεια μέσα του ο μικρός, πόσο μάλλον για την ιστορία του τόπου του και της οικογένειάς του. Μπορεί να ήταν μόνο 12 χρόνων ο Βυσαρίων, αλλά τα όσα είχε περάσει τον είχαν οριμάσει πάρα πολύ. Οι παππούδες δεν του χάλασαν το χατήρι αυτή τη φορά. Εντάξει, ετοιμάσου. Θα σε πάμε μια βόλτα και θα τα κουβεντιάσουμε όλα, του είπε ο Πέτρος. Περπάτησαν αρκετά μέχρι που έφτασαν απέναντι από το λιμάνι. Κάθισαν στην ακροθαλασσιά,
αποφασισμένοι να του πούν όλη την αλήθεια, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, χωρίς φτιασιδώματα και υπερφύελους συναισθηματισμούς. Αποφάσισαν να του μιλήσουν για τα λάθη και τις παραλήψεις μας, για το σαράκι της διχόνοιας και για το καρκίνωμα του πολιτικού κόστους που μας οδήγησε σε λάθος επιλογές με οδυνηρά αποτελέσματα. Ο μικρός έπρεπε να μάθει όλη την αλήθεια. Είχε το δικαίωμα να μάθει όλη την αλήθεια. Γιατί μόνο έτσι θα διαμόρφωνε τη σωστή άποψη για ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις. Μια μεθυσμένη νοσταλγία που ανάβλιζε σμίλεψε το παρελθόν και οι δύο παππούδες έζησαν τα πάντα από την αρχή. Άρχισαν λοιπόν την περιγραφή λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, τότε που οι νεότουρκοι είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάτι άλλαζε προς το καλύτερο, αλλά πόσο γρήγορα διαψεύστηκαν από τα γεγονότα με τη σφαγή των Αρμενίων και την καταστροφή χιλιάδων Ελλήνων της Ανατολίας. Ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε. Περιέγραφαν με πάθος και ακρίβεια τις καταστάσεις και τα γεγονότα, χωρίς φανατισμό και εμπάθεια, αλλά με πίκρα και νοσταλγία για μια πατρίδα που χάθηκε, για μια γη που περιμένει τα παιδιά της να την οργώσουν, να τη σπείρουν και ύστερα να έρθει η ώρα της εκρηκτικής καρποφορίας, της απόλαυσης. Ο γιατρός έδειγαινε πολύ συγκινημένος. Τον είχε συνεπάρει η αφήγηση. Είχε μπει σε διαδικασία ολικής επαναφοράς. Παλεύω με τον εαυτό μου. Ακούω ένα τραγούδι, ένα αμανέ και το μυαλό μου τρέχει πάλι εκεί πίσω, στα σοκάκια που έπαιζα μικρός. Και ύστερα στο καπηλιό της φιλιός, που πίναμε το κρασάκι μας, γευόμασταν τα υπέροχα μεζεδάκια της και απολαμβάναμε τον υπέροχο ήχο από το γλυκό μου ούτι. Μυρίζω ένα λουλούδι και μου έρχεται η μυρωδιά και το άρωμα των λουλουδιών της αυλής μου. Και όλα αυτά μου επαναφέρουν μνήμες και νοσταλγικές στιγμές. Όση ώρα η αφήγηση συνεχιζόταν, με έναν κόμπο πολλές φορές σαν καρύδι να ανεβαίνει στο λαιμό των παππούδων και να τους φράζει την ανάσα, καθώς έμπλεκαν οι εικόνες του θυμού με τη νοσταλγία, ο μικρός Βυσσαρίων παρακολουθούσε αμήλυτος, με την προσοχή του τεταμένη, απορροφώντας σαν σφουγγάρι κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε υπονοούμενο. Οι ώρες περνούσαν σαν το νερό που κυλάει στον ποταμό μετά από την καταιγίδα. Ο μικρός δεν λύγησε ούτε ένα λεπτό. Τους άκουγε ανέκφραστος, υπομονετικός, νυφάλιος. Μόνο μια στιγμή παρατηρήσαν τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα, όταν ο γιατρός του μίλησε για το τελευταίο γράμμα που έστειλε ο πατέρας του από το νοσοκομείο. Όλοι ήθελαν να ξεχάσουν τα βάσανα που πέρασαν, όμως δυστυχώς διακόπτης λύθης δεν υπάρχει. Όλοι ένιωθαν κατατρεγμένοι από τη μοίρα, που δεν είχε κουραστεί να τους βάζει τρικλοποδιές. Η βασανιστική εξιστόρηση των γεγονότων έφτασε κάποτε στο τέλος της, και ο Βυσσαρίων, που ήταν ο βασικός αφηγητής, προσπάθησε να γράψει τον επίλογο. Έτσι απλά που λες Γιώκα μου, χάθηκε η Σμύρνη, χάθηκε η Μικρασία. Έτσι απλά χάθηκε το όνειρο, η ζήση και η ελπίδα εκατομμυρίων Ρωμιών. Εκείνο όμως το βάρος που κουβαλάω μέσα μου, που κατατρώγει τα σωθικά μου, είναι που δεν βρήκαμε ούτε μια στιγμή, ούτε μια ευκαιρία ως έθνος να πούμε όλοι μαζί «Σμύρνη συγγνώμη». Μικρασιάτε συγγνώμη για ό,τι κάναμε και για ό,τι δεν κάναμε για σας. Από την πολιτική ηγεσία μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Γιατί είναι βέβαιο ότι όλοι θα μπορούσαν να έχουν κάνει πολλά περισσότερα. Και ήρθαμε στη μάνα, που είναι πάντα το αποκούμπι κάθε αδύναμο, κάθε κυνηγημένο, κάθε παραπονούμενο. Προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Το βλέπεις. Θα τα καταφέρουμε. Η ράτσα μας είναι δυνατή. Είναι από ρίζα ιωνική, που μπολιάζεται με τους αχαιούς, τους δωριείς, τους μολωσούς και θα αντέξει. Θα αντέξει και θα μεγαλουργήσει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν θα σου κρύψω όμως ότι μια μόνο σκέψη με βασανίζει τώρα πια. Με βασανίζει η αγωνία της λύθης. Προσωπικά, η λύθη που κερνάει ο χρόνος δεν με μεθάει. Όμως εκείνο που θέλω να σου πω, Γιώκα μου, είναι ότι εσύ και όλες οι γενιές που θα έρθουν δεν πρέπει να ξεχάσετε, δεν δικαιούστε να ξεχάσετε τι είχαμε, τι χάσαμε και κυρίως γιατί το χάσαμε. Αυτό το αφήνω σαν παρακαταθήκη σε σένα, στους Μικρασιάτες και σε όλους τους Έλληνες. Να μην ξεχάσουμε. «Η πατρίδα για μένα είναι πια θαμένη εδώ», είπε και χτύπησε με σεβασμό το στήθος του. Στο τέλος αυτού του μονόλογου, ο Πέτρος και ο μικρός Βυσσαρίων παρατήρησαν ότι, εκτός από τη συγκίνηση που διέκριναν στο γιατρό, το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο και τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω. Ο Πέτρος ανησύχησε. «Συμπέθερε, είσαι καλά?» τον ρώτησε με αγωνία. «Να ξαπλώσω λίγο», απάντησε εκείνος με φωνή εξαντλημένη. «Λίγο νερό. Τρέχα φέρε λίγο νερό στον παππού», φώναξε στο μικρό ο Πέτρος. «Είσαι καλά, συμπέθερε?» ξαναρώτησε ο Πέτρος.
Πέτρο, εμένα θα με συναντάς πάντα εκεί, στην προκυμαία. Όποτε θες. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Αν δεν με βρεις εκεί, ξέρεις, θα είμαι στο καπελιό της φιλιός. Θα απολαμβάνω το γλυκό μου ούτι, είπε ο γιατρός και έβαλε βιαστικά το χέρι του στη δεξιά τσέπη του παντελονιού του. Το ραντεβού μας θα είναι πάντα εκεί, φίλε. Θα σε περιμένω, είπε και έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Ναι, το ραντεβού μας θα είναι εκεί, καλέ μου φίλε. Εκεί, να απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα, να μας χτυπάει η αλμύρα της θάλασσας, να πίνουμε μυτιλινιό ουζάκι και να συζητάμε. Να συζητάμε με τις ώρες για τα περασμένα. Άλλωστε τι είναι η ζωή. Μια ψευδαίσθηση είναι. Εκείνο που έκανε εντύπωση σε όλους ήταν ότι το δεξί χέρι του γιατρού, που ήταν μέσα στην τσέπη του παντελονιού του, κράταγε κάτι πολύ σφιχτά. Δυσκολεύτηκαν να το ανοίξουν και όταν τα κατάφεραν, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Κρατούσε το κλειδί του σπιτιού του στη Σμύρνη. Για όταν και όποτε. Του παρόντος κόσμου, πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.